Τι η προσφορά του Αγίου Όρους στον σύγχρονο κόσμο είναι το μήνυμα αυτό της αρετής, ότι και άνθρωποι σημερινοί, ομοιοπαθείς, ομόσαρκοι, δεν πτωήθηκαν, δεν φοβήθηκαν, δεν δίλιασαν, δεν απόκαμαν, δεν αποθαρρύνθηκαν, αλλά γενναία, ηρωικά, αγωνίστηκαν να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τον Θεό τους και να αγαπήσουν τον πλησίον τους. Έτσι το βασικό τρίπτυχο όλων αυτών των γερόντων είναι η αγάπη, η ταπείνωση και η άσκηση. Η άσκηση είναι τρόπος για την επίτευξη του σκοπού που είναι ο αγιασμός, η λύτρωση, η σωτηρία και η αγιότητα. Και η ταπείνωση είναι και με την προσευχή και με την ταπεινή ιδέα που είχαν, πράγματι είχαν όλοι αυτοί οι πατέρες, αλλά και η μεγάλη τους αγάπη προς Θεό και άνθρωπο, αφού η χριστιανική αγάπη είναι πάντοτε διφυής, δεν υπάρχει αγάπη μόνο στο Θεό, δεν υπάρχει αγάπη μόνο στον άνθρωπο, αλλά προς τον Θεό αγάπη εξακτηνώνεται και προς τους αδελφούς μας και άλλοι αυτοί την εκφράζουν δια φιλανθρωπίας, άλλοι δια ιεραποστολής, άλλοι διαλόγου, άλλοι δια προσευχής. Η προσευχή είναι το κύριο έργο του μοναχού, όπου αναπληρώνει και την ιεραποστολή και το κήρυγμα και την φιλανθρωπία και θερμά και ταπεινά δέεται ο μοναχός για την επίσκεψη της Θείας Χάριτος στους πονεμένους, αναγκεμένους και δυσκολεμένους αδελφούς του. Όπως μας είπατε νωρίτερα, κάποιους από αυτούς έχατε γνωρίσει κι εσείς, διότι στο Άγιον Όρος βρίσκεστε 40 χρόνια και ουσιαστικά έχετε καλύψει και το 1 τέταρτο, 25 χρόνια μάλλον από τη μοναχική σας ζωή, ανήκουν στον 20ο αιώνα. Οπότε προφανώς έχετε γνωρίσει, όπως μας είπατε, κάποιους από αυτούς τους γεροντάδες και τους εναρέτους πατέρες. Θα θέλαμε να μας πείτε κάποιους από αυτούς, είτε κάποια περιστατικά, είτε κάποια πρόσωπα. Αλλά για να μπορέσω, αν συμφωνείτε, να βάλουμε έτσι μία χρονική σειρά, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα λίγο να μας πείτε σχετικά με τις σχέσεις σας με το Άγιον Όρος ως λαϊκός πρώτα, πριν πάτε στο Άγιον Όρος, διότι προφανώς δεν πήγατε κατευθείαν για μοναχούς. Θα είχατε μια διαδικασία ερεύνης του εαυτού σας, δοκιμασίας κλπ. Κάποια πρόσωπα σας συνέδεσαν, σας ενέπνευσαν να ακολουθήσετε τον δρόμο αυτό. Αν θα θέλατε να μας πείτε. Ναι, ευχαριστώ. Γνωρίζετε ότι είναι δύσκολο, αρκετά δύσκολο για έναν μοναχό να μιλάει για την προσωπική του ζωή, αλλά θα κάνω μια εξαίρεση να πω λίγα από αυτά που μπορώ να πω, γιατί ξέρετε δεν είναι ευχάριστο να διαφημίζει κανείς το σκαρί του και δεν είναι και ασφαλές και μπορεί και να σκανδαλιστεί κάποιος και να παρεξηγηθεί. Εν απλότητη όμως θα καταθέσουμε λίγα λόγια αφού πω πρώτα ότι κατηγορούμε πολλές φορές και δικαιολογημένα ενίοτε την εποχή μας ότι είναι μια εποχή αντιπνευματική, στήρα, δίχως ήθος, δίχως ποιότητα, δίχως φιλοθεία. Και υπάρχει ένα δίκιο σε όλα αυτά, υπάρχει μια ερμηνεία, μια δικαιολόγηση, συμβαίνει, αλλά μέσα από όλη αυτήν την ταραχή κρύβονται, υπάρχουν, φύονται άνθη εύωσμα αρετής και γνωστά και άγνωστα και στον κόσμο και στο Άγιον Όρος. Έτσι ως νέος, ας πω παρενθετικά, μέχρι την έκτη δημοτικού ήθελα να γίνω ιερεύς, μέχρι την τρίτη γυμνασίου φιλόλογος, μέχρι την τρίτη λυκείου γιατρός. Τελικά ασθένησα και έγινα μοναχός και έγινα απ' όλα. Και η
η σκέψη μου από μικρό που μεγάλωσα στο μετόχι της Μονόπετρας στην Ανάληψη ήταν στο Βύρονα των Αθηνών, ήταν μια συνεχής έτσι περιδιάβαση στα μονοπάτια του Αγίου Όρους από αγιορείτες που έφθαναν έως εκεί, από τον μακαριστό γέροντα Φώτιο που ήταν οικονόμος για πολλά χρόνια στο μετόχι, από την μακαριστή μητέρα μου που είχε πνευματικό τον Λίαν Ενάρετο γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη. Εγώ ήμουν πολύ μικρός όταν εκοιμήθη, αλλά μεγάλωσα ακούγοντας συνεχώς ιστορίες περί αυτού. Ήταν ένας πολύ διακριτικός πνευματικός πατέρας με πάρα πολλά πνευματικά τέκνα, τα οποία συνέδεε με τον Θεό και όχι με το πρόσωπό του, και πολλούς οδήγησε και στον γάμο και στην μοναχική ζωή. Με κάποιον φίλο για πρώτη φορά το 1971 πήγαμε στο Άγιον Όρος και θυμάμαι και την τελευταία λεπτομέρεια αυτής της πρώτης προσκυνηματικής επισκέψεως. Συναντήσαμε τον γέροντα Παΐσιο που δεν είχε τότε πολύ κόσμο και μας κράτησε και μας διηγεί το για τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκιο που είχε οράματα και είχε προβεί στην ανακομιδή των τιμιολειψάνων του στην Κέρκυρα. Γνωρίσαμε τον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ο οποίος έκαμε τελεία υπακοή σε 4 γέροντες και ο τελευταίος είχε πάθει αμνησία και τον υπήκουε με πολύ προσοχή και αγάπη σε σημείο που εμείς να παραξενευόμαστε, αφού είναι άρρωστος, αφού έχει αμνησία, πως μπορεί και του κάνει υπακοή. Και άλλους λιγότερο γνωστούς που συναντήσαμε τότε στο Άγιον Όρος, το οποίο άρχιζε τότε αυτή η άνθηση του νεωτέρου αθωνικού μοναχισμού με την προσέλευση του Πατρός Βασιλείου στη Μονή Σταυρονικήτα και την κοινοβιοποίηση της Μονής, και σιγά σιγά έγιναν και οι υπόλοιπες μονές, όπως σήμερα είναι όλες κοινοβιακές. Αλλά σταθμό της προσωπικής μου ζωής θεωρώ την γνωριμία μου, τη συνάντησή μου, την πνευματική σχέση μου με τον γέροντα Εμιλιανό Σιμωνοπετρίτη, τον προηγούμενο της Μονής Σίμωνος Πέτρας, ο οποίος είναι βαριά ασθενής τώρα και φυσικάζει στη Μονή Ευαγγελισμού Ορμιλίες, όπου άρχισα να εξομολογούμε σε αυτόν πρωτού πάω στο Άγιον Όρος και κατόπιν πήγα στη Σιμωνόπετρα. Με εντυπωσίασε η μεγάλη του ελευθερία, ο σεβασμός που έδειχνε στο κάθε πρόσωπο, η εμπιστοσύνη που έδειχνε στον καθένα, η γνώση του για το τι μπορεί ο καθένας. Εμένα τότε τον ρωτούσα διάφορα πνευματικά θέματα και αυτός μου έλεγε να μάθεις αγγλικά και γραφομηχανή. Και εγώ απορούσα, και όμως αυτά μου χρειάστηκαν. Και επίσης είχε έναν τρόπο να σε εμπνέει, δίχως να σε εκβιάζει, να σε απειλεί, να σε τρομάζει. Είχε μια υπέροχη προσωπικότητα, σαγηνευτική, και αυτό φυσικά προερχόταν διότι ήταν άνθρωπος υψηλών βιωμάτων. Σήμερα που κυκλοφορούν βιβλία με ερμηνευτικά του σχόλια σε Αγίους Πατέρες, φαίνεται αυτό το εύρος και αυτό το πλάτος της πνευματικότητός του, αλλά και του βάθους των βιωμάτων του. Και όπως έχω γράψει και για τον πατέρα Σοφρόνιο και για τον γέροντα Εμιλιανό, είναι μία συνέχεια και μία προέκταση της φιλοκαλίας ο λόγος τους. Είναι καθαρά βιωματικός, ένθεος, χαρείς, και αφήνει μία
έτσι χάρη στην ψυχή του, του ακροατού ή του αναγνώστη αυτών των ωραίων λόγων. Ο γέροντας Μιλιανός ήταν και αυτός ο οποίος αργότερα με έκυρε μοναχό και σεβάστηκε, αν μπορώ να πω, την σοβαρή μου ασθένεια και μου έλεγε πολλές φορές ότι να ευχαριστείς τον Θεό που αρρώστησες, γιατί η αρρώστια θα σε πάει στον Παράδεισο, κάτι που ίσως ακούγεται παράξενα από έναν σύγχρονο, αλλά που όμως έχει μια μεγάλη αλήθεια, διότι μέσα στην ασθένεια ο άνθρωπος ταπεινώνεται, έχει μια αίσθηση και συνέστηση της παροδικότητος και ματαιότητος της παρούσης ζωής και δίνει στον άνθρωπο μία αίσθηση δυνάμεως μέσα από την αδυναμία του. Δεν έχει την διάθεση να κάνει σχέδια για το μέλλον, το μακρινό μέλλον. Ζει το παρόν και ζητά το έλεος του Θεού. Η προσευχή γίνεται πιο κατανυκτική, πιο θερμή και όπως έλεγαν και οι άλλοι γέροντες και ο πατήρ Πορφύριος και ο πατήρ Παΐσιος, η ασθένεια τελικά είναι μια ευλογία, αφού ο άνθρωπος έρχεται σε περισυλλογή, σε αυτοσυγκέντρωση, σε αυτοπαρατήρηση, αφήνει το σεριάνισμα, την κρίση, την κατάκριση, την ετεροπαρατήρηση και κοιτά τα του οίκου του. Και όπως λέει ένας σαββάς, όταν έχεις νεκρό στο σπίτι σου δεν έχεις άλλες έγνοιες, αλλά έχεις το ενδιαφέρον σου εκεί. Έτσι κανείς δεν είναι εγωιστικό να θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του, γιατί μόνο, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αν ο άνθρωπος βοηθήσει τον εαυτό του μπορεί να βοηθήσει και τους άλλους. Σας είχε κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση ως ασθενή ο πατήρ Μιλιανός στο μοναστήρι, γιατί ήσασταν από τότε, είχατε αυτό το πρόβλημα της υγείας το οποίο σας... Ναι, ήμουνα από τους λίγους, ας πούμε, που είχα κρεβάτι, διότι μέχρι σήμερα οι περισσότεροι των πατέρων κοιμόνταν χάμο και ο ίδιος ο γέροντας, και όταν λέμε χάμο εννοούμε χάμο, δηλαδή όχι σε στρώμα, αλλά μια κουβέρτα κάτω, μια κουβέρτα πάνω, χειμώνα καλοκαίρι. Επίσης κάποια εδέσματα έτσι επέτρεπε, διότι έλεγε και έτσι είναι βεβαίως, ότι ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει νηστεία λόγω της σοβαρής του ασθένειας, η οποία ασθένεια να πληρεί τον κανόνα της νηστείας. Και όπως λέει ο Αββάς Ποιμήν, «Είμεθα παθοκτόνη και όχι σωματοκτόνη». Δηλαδή ένας που είναι ασθενής, έχει αιμορραγία, έχει σοβαρά προβλήματα, όχι έχει πονόδοντο. Εάν ας πούμε επιδεινώσει με μια πολύ αυστηρή νηστεία την κατάστασή του, δεν κάνει καλό. Έτσι λοιπόν ταπεινώνεται και με την ευλογία του πνευματικού λαμβάνει, ας πούμε, αρτήσιμο φαγητό σε μέρες νηστείας, γιατί είναι σοβαρή η ασθένειά του και γιατί η ασθένεια ήδη τον έχει ταπεινώσει και δεν πρέπει να οδηγούμεθα σε άκρα και σε υπερβολές. Είχε μία, ο γέροντας Εμιλιανός, βαθιά αίσθηση της διακρίσεως. Τι θα πεις, πότε θα το πεις, σε ποιον θα το πεις, γιατί θα το πεις. Και αυτό είναι ένα χάρισμα σημαντικό, όπως είναι της προράσεως, της προφητείας, της θαυματουργίας, η διάκριση των πνευμάτων. Δηλαδή να κάνει ο πνευματικός μία έγκυρη και έγκυρη διάγνωση τι ακριβώς συμβαίνει, να μην αποδώσει άλλα αντί άλλων. Δηλαδή ένα παιδάκι δεν πάει καλά στα μαθήματα, δεν του διαβάζουμε εξορκισμούς, διότι και
δεν έχει τίποτε, επειδή το ακούσανε, το... δεν είναι έτσι. Υπάρχει ευχή, σε ασθενούνται, υπάρχει. Χρειάζεται μερικές φορές λίγη αγάπη, λίγη κατανόηση, λίγη συζήτηση. Και δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις σε αυτά τα θέματα. Χρειάζεται προσευχή, ταπείνωση, υπομονή. Ο γέροντας είχε αυτή την διάκριση να ξέρει τι είναι για τον καθένα και να τον βοηθά. Σε μια συνεργασία δεν καταπίεζε να ακολουθήσει αυτό που έλεγε, σε άφηνα. Η αλήθεια είναι ότι ως χριστιανοί, ως άνθρωποι γενικότερα, περισσότερο εκτιμούμε τα χαρίσματα που φαίνονται εύκολα, όπως είναι το θαυματουργικό, το θεραπευτικό, το προορατικό, αλλά τελικώς ίσως έχουμε πιο βαθιά ανάγκη τέτοια χαρίσματα από το Θεό, όπως είναι το να διαγνώσουμε, το να μπορούμε να διακριβώσουμε τις πνευματικές ασθένειες που υπάρχουν απέναντί μας, στον εαυτό μας κλπ. Από ό,τι γνωρίζω, ο πατήρ Μιλιανός επένδυε ιδιαίτερα και στους νέους ανθρώπους, είναι μάλλον και αντρεποχή εντυπωσιακό, ότι νέοι άνθρωποι τον ακολούθησαν και τους έδωσε δυνατότητα να αναπτύξουν ο καθένας τις δυνατότητές του. Ναι, είναι μεγάλη αλήθεια αυτή και το πρώτο θέμα που αναφέρατε, ότι μερικές φορές οι χριστιανοί μας μένουν σε μια επιφάνεια και σε μια εξήτηση άμεσης λύσεως των προβλημάτων τους με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε όχι την επιπολαιότητα, όχι τη βιασύνη, όχι τα μπαλώματα, τα πρόχειρα, αλλά ουσιαστικές λύσεις ύστερα από υπομονή, επιμονή, επιμέλεια, προσευχή κτλ. Ο γέροντας πράγματι, όπως είπαμε πριν, σεβόταν την προσωπικότητα του καθενός και τον παρότρινε, τον κατήφθηνε προς εκεί που είναι η κλίση και η κλίση του και με ήτα και με γιώτα. Και γι' αυτό δημιουργούσε ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Βοήθησε, ας πούμε, τις ιεραποστολές, ανθρώπους από τη Γαλλία και από την Δυτική Ευρώπη, βοήθησε το γυναικείο μοναχισμό, ήταν βαθύς γνώστης των μοναχικών θεσμών και βέβαια μιλάμε ήταν, ζει βεβαίως, αλλά είναι σε μία φυτική κατάσταση που δεν έχει επικοινωνία, πιθανώς στο βάθος της καρδιάς του να προσεύχεται, γι' αυτό και οι αδελφές εκεί του κοινοβίου με ιδιαίτερη φροντίδα τον περιποιούνται, γιατί είναι επιρρεπής σε μολύνσεις λόγω του εξασθενημένου οργανισμού του, αλλά είναι ένας έτσι άνδρας υποδειγματικός που βοήθησε και για την ανανέωση και άνθηση του σημερινού μοναχισμού, όπως και άλλοι βεβαίως γέροντες και στο Άγιον Όρος και εκτός Άγιον Όρους, με πρώτον πιστεύω τον Άγιο Νεκτάριο, τον γέροντα Φιλόθεο Σερβάκο, τον πατέρα Φιλόχιο Μακρύ, τον Άγιο Άνθιμο της Χίου και αρκετούς αγιορείτες όπως ο Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ο Κοδράτος ο Καρακαλινός, ο Θανάσης ο Γρηγοριάτης, ο Αρχιμανδρίτης Γαβρίλ Διονυσιάτης, που φτάνουν μέχρι τις ημέρες μας. Το Άγιο Όρος είναι πράγματι μια ευλογία για την Ελλάδα και για την Οικουμένη. Μία από τις ωραιότητες του είναι η οικουμενικότητα του Αγίου Όρους. Η Ορθοδοξία, όπως γνωρίζετε, δεν είναι ελληνική, είναι οικουμενική. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, δια πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Και στο Άγιο Όρος σήμερα έχουμε τις 20 μονές κοινοβιακές. Είναι χωρισμένο σε 20 κομμάτια το Άγιο Όρος και το κάθε μοναστήρι στην περιοχή του περιλαμβάνει κελιά σκήτες τα οποία μοναστήρια ανήκουν. Έχουμε 17 ελληνικά μοναστήρια, ένα σέρβικο, ένα βουλγάρικο,
ένα ρώσικο, δύο ρουμανικές κήτες, αλλά έχουμε και διάσπαρτους σε όλο το Άγιον Όρος και ανθρώπους από την Αυστραλία, από την Αμερική, από την Κύπρο. Και σήμερα περίπου είναι 1.900 οι μοναχοί, η μισή περίπου είναι ηλικίες 20-40 ετών. Έχουμε δηλαδή μία άνθηση πραγματική και ηλικιακά και ελπίζουμε και πνευματικά, με μια επίγνωση δηλαδή ακολουθούν τον μοναχισμό, όχι γιατί δεν είχαν κάτι καλύτερο να κάνουν, αλλά θα μπορούσαν να έχουν μια καριέρα στον κόσμο, την οποία ηθελημένα άφησαν από μια μεγάλη αγάπη στο Θεό και από μια ολοκληρωτική αφιέρωση. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο πολλές φορές τίθεται σχετικά με το πόσο υπάρχει αυτή η συνέχεια στο Άγιον Όρος από πλευράς ήθους ή τη σχέση που πρέπει να έχουν οι μοναχοί με τα υλικά αγαθά, με την τεχνολογία κλπ. Ότι δηλαδή πιο απλά να το πω ότι ίσως έχει υπάρξει μια μορφή εκοσμίκευσης εντός εισαγωγικών και στον αγιορείτικο μοναχισμό, η οποία προέρχεται είτε από τους πολλούς επισκέπτες οι οποίοι πλημμυρίζουν το Άγιον Όρος κυριολεκτικά, είτε από το γεγονός ότι, όπως είπατε και εσείς, οι περισσότεροι των μοναχών είναι νέοι σε ηλικία, προέρχονται από μια διαφορετική οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική κατάσταση και προφανώς δεν είναι εύκολο να αποκοπούν αμέσως από όλα όσα έζησαν στην εν κόσμο ζωή τους. Και υπάρχουν κάποιοι οποίοι βέβαια είναι λίγο περιβολικοί, ότι πλέον έχουν χαθεί το παλιό αγιορείτικο πνεύμα και διάφορα τέτοια. Βέβαια μερικά ίσως είναι και πολύ υπερβολικά και γραφικά. Υπάρχουν και οι μεν και οι δε απόψεις, απλώς αν θέλατε έτσι να μας πείτε κι εσείς με βάση τη δική σας εμπειρία, διότι γνωρίσατε το Άγιον Όρος από το 1971 που πήγατε πρώτη φορά ως επισκέπτης, το Άγιον Όρος έχει αλλάξει πάρα πολύ, τουλάχιστον εξωτερικά. Και από πλευράς ανθρώπων φυσικά. Έχει φύγει μια ολόκληρη γενιά. Πλέον το Άγιον Όρος ουσιαστικά την παλαιά γενιά των πατέρων λίγοι ζουν. Ναι, είναι ένα... Δεν ξέρω αν θα θέλατε να μας πείτε. Ναι, ευχαριστώ. Ναι. Είναι ένα θέμα ενδιαφέρον και το οποίο κατά καιρούς γεννάται το ερώτημα. Τι ακριβώς συμβαίνει. Γενικότερα, συγγνώμη, σας διακόψω. Παρακαλώ. Πόσο ο μοναχός, ποια πρέπει να είναι η σχέση του με την γενικότερη εξέλιξη, ποια είναι ας πούμε, η απόσταση στην οποία πρέπει να ακολουθεί την εξέλιξη του κόσμου. Γιατί πάντα ουσιαστικά ακολουθούμε την εξέλιξη του κόσμου, απλώς την ακολουθούμε με κάποια άλλη μορφή, με κάποιους άλλους ρυθμούς, με κάποια άλλα κριτήρια. Ναι. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη συνταγή που ορίζει επακριβώς τα όρια αυτά. Όταν τον 4ο αιώνα ο ασκητής Αρσένιος μελετούσε την Αγία Γραφή με το λιχνάρι, με το ίδιο λιχνάρι μελετούσε ο Αυτοκράτορας την καταστροφή των εχθρών. Δηλαδή είναι η χρήση των αγαθών και τις τεχνολογίες και τις όποιες εξελίξεως. Μερικοί έχουν έτσι μια αίσθηση ρομαντική, να πάμε με το γαϊδουράκι, να ανάψουμε το κεράκι. Εντάξει, καλά, δεν τα κατηγορούμε, αλλά εκεί δεν είμαστε φιλοξενούμενοι για μια μέρα, είναι μια ολόκληρη ζωή. Ας πούμε, εγώ έχω σοβαρό πρόβλημα με τα μάτια μου, δεν μπορώ με τη λάμπα πετρελαίου να μελετήσω, να γράψω. Έχουμε αυτό το ηλιακό, τους ηλιακούς καθρέφτες, γεμίζουν οι μπαταρίες και έχουμε έτσι ένα ρεύμα για τις απαραίτητες ανάγκες. Θέλω να πω ότι η ουσία του μοναχισμού παραμένει αυτή. Δηλαδή, όπως γίνονταν η ακολουθία επί Αγίου Αθανασίου Αθωνίτου πριν 1000 χρόνια, γίνεται και σήμερα. Η λατρεία, ας πούμε, είναι ανέπαφη. Κάποιες αλλαγές που θέλησαν να κάνουν, τις απέρριψαν, διότι έχει πολύ δύναμη η παράδοση του Αγίου Όρους. Αλλά θυμάμαι έναν παππού στη Σιμωνόπετρα,
κατηγορούσε, αν μπορούμε να πούμε εντός εισαγωγικών, τους νέους γιατί χάλασαν την παράδοση και τους πάγκους από θαλασσί χρώμα τους έβαψαν καφέ. Αυτό δεν είναι καταστροφή της παραδόσεως. Ή κάποτε πήγα στον πατέρα Παΐσιο και λέω γέροντα, είχε κοιμηθεί κάποιος ενάρετος γέροντας, λέω φτωχαίνουμε, λέω ένας-ένας φεύγουν οι γέροντες, μου λέει υπάρχουν άγνωστοι που είναι πιο σπουδαίοι από τους γνωστούς. Λέω και εμείς νερόβραστοι καλόγεροι. Μου λέει κοίταξε για την εποχή μας είμαστε καλοί. Παλιά κοιμόντουσαν στο χωριό τους χάμω και ερχόντουσαν και βρίσκανε κρεβάτι. Τώρα από τους τρωματέξ έρχονται στη σανίδα. Πρέπει να τα δούμε και αναλογικά. Αναλογικά. Στη Σιμονόπετρα είχαμε κάτι ξυλόσωπες. Πολύ μικρό το κελί. Έφτανε 30 και περισσότερο βαθμούς. Δεν μπορούσες παρά μόνο να πέσεις να κοιμηθείς. Στο διάδρομο είχε 10, στην αυλή είχε 5, στην εκκλησία 15. Ήμασταν συνέχεια άρρωστοι με αυτές τις διαφορές της θερμοκρασίας. Μπήκε καλοριφέρ και σε όλο το μοναστήρι, στους διαδρόμους, στον ναό, είχε 20 βαθμούς. Οπότε και μελετάς και προσεύχεσαι, δηλαδή η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει ακόμη και στην πνευματική ζωή. Τώρα αν κανείς είναι παράξενος, περίεργος, όλα τα βλέπει στραβά, είναι γνωστή εκείνη η ρίση, πήγε ένας μοναχός σε ένα κελί και ήταν τακτοποιημένο, καθαρό, ωραίο. Λέει ο αδελφός, όπως είναι το κελί του, έτσι είναι η καρδιά του, όπως είναι η καρδιά του, έτσι είναι το κελί του. Μετά πήγε σε ένα άλλο, ήταν τακτοποιητό, ραχνιασμένο. Λέει ο αδελφός, ασχολείται μόνο με τα πνευματικά, δεν έχει καιρό για τα υλικά. Λοιπόν, ήταν καλός, τα βλέπω όλα καλά. Καλό λογισμό. Άμα πήγαινε εγώ που είμαι παράξενος, και το ένα θα το παρεξηγούσε και το άλλο. Α, τι καλόγερος αυτός, όλη μέρα ξεσκονίζει, α, τι ακαμάτης αυτός, τα έχει όλα παρατημένα. Και έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, η μέλισσα πηγαίνει πάντα στα άνθη, η μύγα πάντα στις ακαθαρσίες. Γι' αυτό να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Όταν ο άνθρωπος έχει εσωτερική ισορροπία, αν είναι μία, τα έχει βρει με τον εαυτό του, γιατί όπως λένε στο Άγιο Όρος, άμα ο άνθρωπος δεν τα βρει με τον εαυτό του και στην κορυφή του άθωνα να πάει μόνος του, θα τρώγεται με τα ρούχα του. Συνήθως το πρόβλημα είμαστε εμείς και όχι άλλοι. Εάν εμείς είμαστε ισορροπημένοι, τότε βλέπουμε με επιοικία, με ενεκτικότητα, με κατανόηση τους αδελφούς μας, τους γύρω μας, τους πλησίων, τους συγγενείς μας. Λέμε αγαπάμε τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας και θέλουμε συνέχεια να επιβάλλουμε τη γνώμη μας. Δεν είναι αυτό όμως αγάπη. Πρέπει να ακούσουμε και τον άλλο, να δούμε τις δυσκολίες του, τις αντιρρήσεις του. Να τον δούμε με μια μεγαλύτερη κατανόηση. Γενικά, ένα ερώτημα τώρα έτσι λίγο παρενθετικό. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να αποδεχτεί τον εαυτό του, τη ζωή του όπως εξελίσσεται και πάντα θέλει κάτι άλλο? Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. γιατί ξέρετε... Ο πατήρ Παΐσιος, συγγνώμη, ποιος έλεγε, ο πατήρ Εφραίμ, ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι οι δυστέχιαστεροι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι μεταξύ Άθωνος και Αθηνών. Δηλαδή άνθρωποι που δεν ξέρουν τελικώς τι θέλουν από τη ζωή τους. Αυτό βέβαια μεταφράζεται στο καθενός στη ζωή με διαφορετικούς όρους. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό που έχει, κάτι άλλο θέλει. Ναι, και ποτέ δεν ζει αυτό το οποίο έχει. Ναι, ναι. Να το χαρεί τέλος πάντων, αν μπορεί να το χαρεί. Ναι, συμβαίνει αυτό που λέτε. Το έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, αυτό το, γιατί οι δυστυχέστεροι των ανθρώπων είναι με αυτοί που πεθαίνουν μεταξύ Αθηνών και Αγίων, δηλαδή αυτοί που δεν παίρνουν μια απόφαση. Μια απόφαση ή να παντρευτούν ή να μονάσουν. Και δεν κάνουν τίποτε. Επίσης, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ότι η πιο δύσκολη κατηγορία ανθρώπων είναι αυτή οι οποίοι νομίζουν ότι είναι καλά. Διότι αυτός που νομίζει ότι είναι καλά δεν θα πάει ποτέ στο γιατρό. Θεωρεί, νομίζει ότι είναι καλά και έτσι δεν ασχολείται. Ασχολείται με άλλα.
Μια απάντηση σε αυτό που είπατε, το οποίο το θεωρώ κεντρικής σημασίας, είναι ότι ο άνθρωπος τελικά δεν θέλει να του αποκαλυφθεί η γύμνια του, το εσωτερικό του κενό. Γι' αυτό άλλοτε γεμίζει τη ζωή του με μια συνεχή δραστηριότητα, κάνει διάφορα πράγματα και νομίζει ότι έτσι ικανοποιείται, κάνει το καλό, ας πούμε, και τα λοιπά, και δεν ανακρίνει τον εαυτό του, δεν του φέρεται αυστηρά, αλλά χαϊδεύει το εγώ του και παρατείνει τις ημέρες του δίχως ουσιαστικά επιτεύγματα. Δεν θέλει, φοβάται αυτήν την καταμέτωπον αντιμετώπιση. Και έτσι όμως συμβαίνει να είναι πολύ αυστηρός με τους άλλους και πολύ επιοικής με τον εαυτό του. Ενώ η πατερική γραμμή είναι να είμαι αυστηρή με τον εαυτό μας και επιοικής με τους άλλους. Γνώρισε έναν γνωστό φίλο, παλαιότερα είχε έρθει στο Άγιον Όρος και σκανδαλίστηκε, λέει, διότι σε κάποιο μοναστήρι παραλιακό είδε ότι οι μοναχοί είχαν βάρκα με μηχανή, ενώ έπρεπε να έχουν με κουπιά, όπως μου είπε ο ίδιος βέβαια, ο οποίος έχει το αυτοκίνητό του εδώ στην Πάτρα και κυκλοφορεί. Εν πάση περιπτώσει, μια και αναφέρατε και τον πατέρα Παΐσιο, ερχόμαστε πιο κοντά στο χώρο στον οποίο ασκείστε τα τελευταία χρόνια. Μετά τη Σιμωνόπετρα, νομίζω λόγω της ασθενείας σας, έπρεπε να ζήσετε σε κάποιον άλλον χώρο και ζείτε στην Κουτουλμουσιανή Σκήτη, το Αγίου Παντελεήμονος, εκεί που έζησε ο πατήρ Παΐσιος, πολύ κοντά στη Σκήτη. Είστε και γέροντας στην καλύβα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Προφανώς εκεί πέρα τον πατέρα Παΐσιο, μπορεί να μας πείτε για τον πατέρα Παΐσιο αν θέλετε κάτι άλλο από δική σας έτσι εμπειρία, γνωρίσατε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν στη Σκήτη και τους προλάβατε. Ναι, αν θα θέλετε. Το 1974 πήγα στην Σιμωνόπετρα έως το 1985, όπου με την ευλογία του Γέροντος πήγα εκεί στην καλύβη του Αγίου Χρυσοστόμου και όπου παραμένουμε μέχρι σήμερα με τον πατέρα Χρυσόστομο. Πράγματι και εκεί στη Σκήτη μας και παλιότερα και επί των ημερών μας και κοντά εκεί, και επειδή έτσι αγαπώ τα γεροντάκια, γνωρίσαμε ανθρώπους του Θεού ενάρετους. Μερικές φορές οι ίδιοι δεν είχαν ιδέα περί του εαυτού τους, όπως λέγει ο γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ, όταν μετά την κοίμηση του Αγίου Σιλουανού πήγε στην έρημο και για μερικά χρόνια παρέμεινε στο κελί της Αγίας Τριάδος έξω της Μονής του Αγίου Παύλου, εξομολογούσε αρκετούς μοναχούς και κοινοβίων και σκητών και κελίων, και από όλους αυτούς, λέει, που εξομολογούσα, 22 πατέρες ήταν θεατές του ακτίστου φωτός, στους οποίους όμως, λέει, δεν το είπα για να διατηρούνται στην ταπείνωση, να μην έχουν ιδέα περί του εαυτού τους. Και εκείνοι ήταν τόσο, λέει, απλοί και ταπεινοί που θεωρούσαν ότι έτσι ζουν όλοι οι πατέρες, ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο χάρισμα σε εκείνους. Έτσι και στη Σκήτη μας ήταν ένα γεροντάκι στην καλύβη του Αγίου Θανασίου, ο οποίος ήταν τόσο φτωχός, εκούσια φτωχός, που το λουκούμι το έκοβε στα τέσσερα. Και πόσο είναι το λουκούμι, τόσο φτωχός, εκούσια, ήθελε να είναι φτωχός. Και για να μην έτσι πιάνει περιττές κουβέντες, όταν πήγαινες έλεγε «Δεν βλέπω καλά, σε παρακαλώ διάβασέ μου, ας αναγνώσομεν». Και τον έδινε ένα βιβλίο, αυτός βαριόταν, μετά από λίγο έφευγε. Δεν μπορούσαν να κάτσουν πολύ να διαβάσουν. Αλλά έτσι γλίτωνε από την ματαιολογία. Ένας άλλος μοναχός εκεί στη Σκήτη μας, τον οποίο τον προλάβαμε, ζούσε πάρα πολύ ασκητικά. Εκοιμήθη 106 ετών,
είχε 86 χρόνια στο Άγιο Όρος, 86 χρόνια βγήκε μόνο μια φορά που πήγε στο Ιεροσόλυμα, 86 χρόνια είχε να φάει κρέας, 86 χρόνια να δει γυναίκα, 25 χρόνια να πλύνει το πιάτο του, το σκούψε, ξανάτρωγε, υγιέστατος, εγκρατέστατος. Και μου έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, αυτός ο γέροντας είναι ενάρετος να πηγαίνεις. Πήγαινα συχνά, ήταν ακριβώς δίπλα από το καλύβι μας και δεν έλεγε όμως έτσι κάτι πνευματικό, τα απαραίτητα εκεί. Κάποια μέρα τον πίεσε αρκετά, μου λέει να σου πω, εκεί μια φορά στην πανήγυρη της Μονής Καρακάλου των Αγίων Αποστόλων ήμουνα στον Άρθικα και έκανα κουβοσκήνη στον όρθρο της Αγρυπνίας και βλέπω, λέει, τον Απόστολο Παύλο, αλλά το έλεγε με έναν τρόπο που φαινόταν πόσο ζωντανό και αληθινό και γνήσιο ήταν, με τη φαλακρίτσα του, με τα γενιάκια του, και μου λέει, Ιωσήφ, εάν ο άνθρωπος δεν προσέξει και μία μέρα να ζήσει στη γη, δίνεται να κολλαστεί. Και το πήρα, λέει, σοβαρά αυτό, και πράγματι ζούσε με πολύ εγκράτεια, με πολύ παινία, πολύ απλότητα. Μια φορά ήρθαν δύο φίλοι μου από την Αθήνα, λέει, υπάρχουν σήμερα γέροντες? Λέω, υπάρχουν. Λέει, μπορούμε να πάμε? Να, δίπλα είναι. Πήγαμε, ήταν μεσημέρι, ήταν ξαπλωμένος, έκανε κουμποσχήνη. Ήταν 103-104 ετών. Λέω, γέροντα, οι κύριοι είναι από την Αθήνα, ήρθαν να πάρουν την ευχή σας? Ναι, ναι, έτσι, κάπως βαριεστημένα. Κάποια στιγμή τους έκανα νόημα να φύγουμε, να μην τον κουράζουμε. Λέγουν αυτοί οι κύριοι, είμαστε δικηγόροι, οικογενειάρχες, σας παρακαλούμε να προσεύχεστε, έχουμε πολλά προβλήματα, ανάγκες. Βεβαίως, λέει, θα προσεύχουμε, αλλά για να προσεύχουμε θέλω και λεφτά. Πω πω, εγώ ντράπηκα, λέω, τους πήγα στο Μέγα Ασκητή και αυτό ζητάει χρήματα. Εν τω μεταξύ, τα χρήματα που έπαιρνε ήταν 1,5 ευρώ, 500 δραχμές το μήνα, ήταν η σύνταξη του ΟΓΑ. Και του φτάνανε και για τον άλλο μήνα. Και στο τέλος, πριν κοιμηθεί, μου έδωσε, ήταν όλη του περιουσία αυτή, 4-5 χίλιαρα να κάνουμε την κηδεία του και τα μνημόσυνά του. Και χρήματα δεν μπορούσε να πάει τα τελευταία χρόνια στις καριές. Εγώ του ψώνιζα. Θέλω να πω, δεν είχε καμία σχέση και ιδέα με τα χρήματα. Εγώ βέβαια τα χάσα, λέω, ξέρετε, είναι παππούς, καμιά φορά τα χάνει. Φύγανε οι άνθρωποι, μπορεί και να σκανδαλίστηκαν. Την άλλη μέρα που πήγα, μου λέει, Γερομοϊσή, την αρετή, δεν τη μαζέψαμε μαζί. Μη μου φέρνεις κόσμο και με τιμάνε. Εγώ ζήτησα από το Θεό να με τιμήσει την άλλη ζωή, όχι σε αυτή. Βλέπετε, ποιος από εμάς το κάνει αυτό? Όλοι παρουσιάζουμε ένα ωραίο προφίλ. Ποιος κατηγορεί τον εαυτό του? Να είναι τελείως αφιλοχρήματος και να κάνει το φιλοχρήματο. Να μην έχει ιδέα από λεφτά και να ζητάει λεφτά. Ντρόπια σε μένα, που να τολμήσω να ξαναπάω κόσμο, ντρόπια σε τον εαυτό του. Πήρα τηλέφωνο, τους είπα, των παιδιών. Λέει, υπάρχουν, πάτερ, τέτοια. Αυτοί βαστάν τον κόσμο. Αυτή είναι η μυστική αρετή, την οποία πολύ αγαπά ο Θεός. Γιατί η αρετή που διαφημίζεται, και πολύ περισσότερο αυτό διαφημίζεται, πάβει να είναι αρετή. Η αρετή και η γιώτα δεν έχουν φωτεινή επιγραφή. Ελάτε, δοξάστε με, τιμήστε με, και ο πατήρ σου βλέπουν εν το κρυπτό, αποδώσεις εν το φανερό. Αυτό είναι ένα μήνυμα του Αγίου Όρου στον κόσμο, ότι μόνο η εργασία της αρετής θα ικανοποιήσει το βαθύτατο είναι μας, και αυτήν την αρετή πρέπει να τη φυλάμε μυστικά, όχι για το θεαθήνε, όχι για το χειροκρότημα, όχι για επικρότηση, όχι για να ανέβουν οι μετοχές μας, αλλά για να δοξάζεται το όνομα του Θεού και να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι και κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών, της μακαρίας, της πανεφρόσινης και ατελεύτητης. Νομίζω πήγατε στην επόμενη ερώτηση που θέλω να σας πω, ακριβώς για αυτό το μήνυμα, όχι απλώς του βιβλίου, αλλά και του Αγίου Όρου στον σύγχρονο άνθρωπο.
Πριν κλείσουμε, θα να σας καταθέσω κι εγώ μια εμπειρία από την σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος στην οποία ανασκήστε. Εκεί πρώτη φορά σας γνώρισα, ήμουνα νεαρός τότε και είχαμε έρθει σε μια πανήγυρη του Αγίου Παντελεήμονος. Ήσασταν δικαίως εκείνη την χρονιά και είχατε καλέσει και προείστατο στην πανήγυρη ο αείμνηστος Γρηγόριος, ο Μητροπολίτης Καστορίας, ο Παπουτσόπουλος, πολύ ενάρετος ιεράρχης, τον οποίο είχα την ευλογία να το συναντήσω και στο τέλος της ζωής του, όταν υπηρετούσα τη θητεία μου ως στρατιώτης στην Καστοριά. Και θυμάμαι σε αυτή την αγρυπνία τον και ο πατήρ Παΐσιος. Ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία. Στεκόταν στον Άρθικα, προσευχόμενος. Ήλθε την ώρα που άρχισε η αγρυπνία και μέχρι να πει ότι να απολύσει η Θεία Λειτουργία είχε ήδη φύγει, προκειμένου να αποφύγει τις συντυχίες, οι οποίες αντοστερούσαν προφανώς την ωφέλεια της αγρυπνίας. Αλλά εκείνο που μου είχε εντυπωθεί από την αγρυπνία αυτή δεν είναι ο πατήρ Παΐσιος τόσο, εκείνη την φορά ειδικότερα. Άλλη φορά είχαμε έτσι κάποια άλλη συνάντηση πολύ συγκλονιστική. Όσο ένας απλός μοναχός, τον οποίο προφανώς τον βιογραφείτε ίσως μέσα στο βιβλίο, δεν το έχω μελετήσει επισταμένος, νομίζω λεγόταν Γερόντιος, Ησύχιος, δεν ξέρω είναι το όνομά του. Αυτός λοιπόν, καθόμουν εγώ στη Λυτή, ας πούμε, και στον Άρθικα μάλλον, και αυτός καθόταν απέναντί μου, ο οποίος ο ευλογημένος, ας πούμε, άρχισε την ώρα της αγρυπνίας να κοιμάται, ή προσωπικά ρουχάλιζε κιόλας. Ιχυρός, είχε ρουχαλιτό. Εγώ ως νέος εκεί, τώρα τον κοιτούσα περίεργα, μπορώ να πω ήμουν και λίγο ενοχλημένος, σκανδαλισμένος. Όμως εντυπωσιάστηκε από το εξής. Ενώ καθ' όλη σχεδόν τη διάρκεια της αγρυπνίας κοιμόταν και ροχάλιζε, όταν ακουγόταν το όνομα της Παναγίας, παραδόξως αυτός, πεταγόταν από το στασίδι του όρθιος, έκανε μια μικρή μετάνοια το σταυρό του και όταν καθόταν στο σταυρό, ξανακοιμόταν. Όποτε γόταν της Παναγίας το όνομα, πεταγόταν. Την υπόλοιπη ώρα ήταν σε αυτή την κατάσταση. Αυτό μου είχε μείνει, ας πούμε, μέσα στην καρδιά μου, πώς αυτός ο άνθρωπος αγαπούσε προφανώς την Παναγία. Γιατί είναι δυνατόν να κοιμάται και όταν ακούει την ώρα της Παναγίας να πετάγεται πάνω, να κάνει το σταυρό του, μια μικρή μετάγεια και να συνεχίζει. Ναι. Το θυμάμαι τόσα χρόνια που έχουν περάσει από τότε. Προφανώς συστάκεται και άλλα τέτοια γεγονότα. Ναι, είναι αλήθεια ότι, πατέρα Αμπρόσιο, ότι η τιμή της Παναγίας στο Άγιο Όρος είναι όλος ιδιαίτερη και παρότι είναι Άββατο, το πιο τιμημένο πρόσωπο είναι της Παναγίας. Έχουμε 60 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας, πολλές πανηγύρεις, καθημερινά θεοτοκάρια, παρακλήσεις, θεοτοκία και πράγματι όλοι οι μοναχοί έχουν μια ιδιαίτερη ευλάβεια στο πρόσωπο της Παναγίας, η οποία υποσχέθηκε ότι θα είναι μεσίτης προστάτης σε αυτή την ζωή και κατά την ώρα της εκδημίας και την ώρα της παρουσιάσεως της ψυχής ενώπιον του δικαίου κριτού, του Θεού μας, θα πρεσβεύσει, θα μεσιτεύσει υπέρ των δούλων της. Και έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά, όπως ο Ιωακήμος Πετσιέρης, ο νεοσκητιώτης, ο οποίος όποτε άκουγε το όνομα της Παναγίας έκλαιγε, το ίδιο και ο πατήρ Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης και άλλοι πατέρες και νεοσκητιώτες και καυσοκαλυβίτες. Ήταν ένας Ανατόλιος στα Καυσοκαλύβια που το βράδυ, όποτε γύριζε πλευρό εκεί στο σανιδένιο κρεβάτι του, έλεγε το Άξιο Νηστή 3, 5, 10 φορές, μάλιστα υποτακτικός του, ενοχλήτο που το έψαν και δυνατά μάλιστα, και που έδειχνε αυτήν την θεοτοκοφιλία του και την αγάπη του προς την πλατητέρα των ουρανών. Είναι η αλήθεια, έχετε γράψει νομίζω κάτι για τις Παναγίες του Αγίου Όρους. Η Αθωνίτισσα Θεοτόκος. Πράγματι είναι δεσπόζουσα η μορφή της, πρόσωπό της, ιδιαίτερα στο Αγιονός, αλλά και παντού. Ίσως κάποια άλλη φορά, αν είχαμε την ευκαιρία, να μπορούμε να εξειδικεύσουμε το θέμα μας, πλέον ή στην κυρία Θεοτόκο να μιλήσουμε εν σχέση και με το Αγιονός και με τη δική μας ζωή. Και
Κάτι άλλο το οποίο σκέφτηκα, ίσως το οποίο θα μας είναι χρήσιμο από τα βιβλία σας, να εντοπίσουμε και να προβάλλουμε μορφές αγιορητών πατέρων που κατάγονταν από την περιοχή των Πατρών, εδώ και της Αχαΐας. Πράγματι υπάρχουν αξιόλογοι, έχω διαβάσει κάποια βιβλία σας, κάποιοι που κατάγονταν είτε από εδώ, από την περιοχή του Καλαβρίτων κλπ. Δεν θα ήθελα να σας κουράσουμε, αλλά αν θα θέλατε να κλείσουμε με κάτι από που θα θέλατε να μας πείτε εσείς, που να σας έμεινε ιδιαίτερα μέσα στη μνήμη και την καρδιά σας, είτε τη συνάντηση από κάποιο πρόσωπο, είτε από κάποιο γεγονός, από τη μοναχική σας ζωή. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι σε λίγο συμπληρώνω 40 χρόνια στο Άγιο Όρος και δεν το λέω χάρη εντυπώσεων, το πιστεύω. Νομίζω ότι πέρασαν 40 μέρες. Δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι είναι βαριά η καλοκαιρική. Όταν κανείς κάτι το αγαπά, το ακολουθεί και χαίρεται και δεν τον κουράζει καθόλου. Ένας λόγος που έγινα μοναχός είναι όταν πρωτοπήγα στο Άγιο Όρος, δεν πήγα για να μονάσω, πήγα έτσι να, ως προσκυνητής απλώς. Είχα άλλες βλέψεις τότε και με σαγίνευσε αυτή η ειρήνη των προσώπων των αγιοριτών πατέρων, οι οποίοι ούτε πολλά έλεγαν, ούτε πολλά έδειχναν, αλλά αυτή η απαντοχή τους, αυτή η ελπίδα τους, αυτή η εγκαρτέρηση. Δεν μπορεί εκεί και ως έτυχε να κάθουν να φυλάνε τα ντουβάρια. Αυτό μίλησε στην καρδιά μου και την άγγιξε και είπα και εγώ κάτι τέτοιο, ας πούμε. Επειδή ασχολούμουν με πολλά ως νέος, θα με κέρδιζε και με κέρδισε και θα με χαροποιούσε. Και βεβαίως έχω πολλές ελλείψεις, αλλά χαίρομαι που είμαι αγιορείτης, γιατί το Άγιο Όρος δεν είναι τόπος, είναι τρόπος. Το Άγιο Όρος, όπως λέγει ένας γέροντας, είναι κυρίως αυτό που δεν φαίνεται και όχι αυτό που φαίνεται. Δεν είναι τα τοπία και τα slides και φωτογραφίες και τα βιβλία, αλλά είναι αυτή η αλάλητη στεναγμή της καρδιάς, οι καθημερινές θείες λειτουργίες, οι παρακλήσεις και η συνεχής καλή αγωνία για τη συντριβή του εγώ και της αποκτήσεως της μακαρίας ταπεινώσεως. Και γνωρίσαμε τέτοιους ανθρώπους, αληθινά ταπεινούς, αληθινά χαριτωμένους, και φιλήσαμε το χέρι τους και ευγνωμονούμε το Θεό και ευχαριστούμε και εκείνους και ευχόμεθα αυτή η αρετή να εμπνέει συνεχώς και να ενισχύει, γιατί στους δύσκολους καιρούς μας αυτό κυρίως είναι που θα δώσει την αναπτέρωση, ο ουσιαστικός σύνδεσμος με το ζώντα Θεό. Σας ευχαριστούμε από καρδίας. Και εγώ ευχαριστώ. Για τη σημερινή μας συζήτηση. Μας αξίωσε ο Θεός και η Παναγία μας να έχουμε. Ευχαριστήσουμε και τον τηλεοπτικό μας σταθμό και τον τεχνικό μας τον κύριο Δημήτρη Τσακούμη, που μας βοήθησαν και συνήργησαν σε αυτή την πολύ ωφέλιμη, νομίζω για όλους μας, συζήτηση. Την ευχή σας να έχουμε και να εύχεστε και για μας εκεί στο Άγιον Όρος. Και εμείς ταπεινά ευχόμαστε ο Θεός να σας δίνει δύναμη και υγεία που την έχετε τόσο ανάγκη, να προσφέρετε και στο Άγιον Όρος αλλά και στην διακονία ανάμεσα στους ανθρώπους στον κόσμο. Η ευχή σας. Ευχαριστώ. Να μας διατηρεί ο Θεός την ταπείνωση και να σας ενισχύει και εσάς το πλούσιο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ.